Είδες, ρε παιδί μου, είναι μερικοί καλεσμένοι που έρχονται εδώ και σου φτιάχνουν τη διάθεση πραγματικά. Θεά. Ναι, σου φτιάχνει θεά, τη διάθεση. Θεά, θεά. Ακόμα απίστευτο και κάτι ταλέντο. Να έχει, δεν θα το δείξει ποτέ. Είναι μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν, τι φτιάχνεις εδώ? Εμείς θα φτιάξουμε σήμερα μελιτζάνες ακορντεόν. Θέλεις να σε βοηθήσω λίγο για να μην διαλυθούν? Για να βάλεις τον Γρηγόρη και βάλε για να κάνει και παπάρα πολύ ψωμί. Αυτό. Τελευταία αυτό. Φορά. Βάλ του πολύ. Μπορείς να το δώσω όλο αυτό. Όχι, να το φάει. Όχι, είμαι και σε δίαιτα, σε παρακαλώ. Θέλεις να σου πω και ζουμιά, να κάνει παπάρα και τέτοια. Βάλε καμιά πατατούλα, όχι η μελιτζάνα. Έλα ρε, παιδί μου, τώρα σταμάτα. Από το τυρό είναι. Ναι, ναι, ναι. Να θα σκάσω, ρε. Δεν σκάσει εσύ. Μετά μαγειρεύει η γυναίκα μου, δεν τρώω παρεξηγείται. Έλα ρε, σταμάτα. Τσακωνόμαστε. Θα σου βάλω και. Όλα, όλα. Και μια σόδα να πει. Με τόσο σκάι, μιλάμε. Το με περτσόκοψε, ρε. Ούτε άλογο θα το πει. Σε είπα άλογο. Με είπε άλλο. Δηλαδή τόσο πολύ. Εντάξει, οκ, εντάξει. Ένα λογαριασμό. Για τη μασέλα, για τη μασέλα. Αυτό δεν φτάνει ούτε πόνι. Δεν κάνει το λάθο, το τρως γρήγορα. Γι' αυτό δεν το χωνεύει καλά. Τρως γρήγορα. Λοιπόν. Όχι αμάσιτο να το κατεβάζει. Άστε με ένα φάω, ρε άνθρωπε του Θεού. Κάθε το φαγητό δεν λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα υλικά μα. Είναι πάρα πολύ ωραία, βάζω και εγώ να δοκιμάσω. Πάμε να ξεκινήσουμε το τι θα χρειαστούμε. Και μελιτζάνε είναι και αποχή. Εδώ μόνο. Θα χρειαστούμε 6 με 8 μελιτζάνε. Τώρα όχι φυλακέ. Μάλλον ήθελα να γράψουν φλάσκες. Τρία κρεμμύδια. Έχουν μπερδευτεί με σκόρδο. Την επικαιρότητα οι άνθρωποι εδώ πέρα. Τι να κάνουν. Ναι. Δύο σκελίδες σκόρδο. 6 με 8 μέτριες ντομάτες. Μισό ματσάκι μαϊντανό, άνηθο και δυόσμο. 40 με 50 γραμμάρια κουκουνάρι καβουρδισμένο. 150 ml ελαιόλαδο. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. 200 ml λευκό κρασί. Μία πρέζα ζάχαρη. Αλάτι πιπέρι. 300 γραμμάρια ανθότυρο και φυσικά ψωμί. Δηλαδή, χωρίς ψωμί δεν μπορείς να το φάσεις αυτό το φαγητό. Τέλεια. Πάμε εδώ τώρα. Θα ξεκινήσουμε με το κρεμμυδάκι. Θα βάλουμε ένα τηγάνι μεγάλο, αν δεν έχετε. Αχ, πολύ βάλετε... γλυκές, πολύ ωραίες. Και ωραία για τα παιδάκια, ναι. Όταν τους λες μελιτζάνα, λένε όχι. Θεωρώ ότι τώρα το καλοκαίρι έχουμε τόσα ωραία λαχανικά. Να, ναι. Που καλά είναι να σκεφτόμαστε πάντα και εναλλακτικούς τρόπους για να τα φτιάχνουμε και να μην τα βαριόμαστε. Λοιπόν, θα σοτάρουμε τα κρεμμύδια μας πολύ 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 καλά. Εγώ έχω τώρα την εστία στο 7. Θα ρίξουμε και λίγο αλάτι για να βοηθήσουμε το κρεμμύδι να βγάλει τα υγρά του και να αρχίσει να μαραίνεται. Mm-hmm. Εδώ. Αυτή η διαδικασία θα μας πάρει περίπου στα 10 λεπτά, να αρχίσουν να μαλακώνουν καλά. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω με τα ήδη έτοιμα από εδώ. Εδώ είναι. Δεν θέλουν να πάρουν ιδιαίτερο χρώμα, απλά θέλουν να μαλακώσουν. Να χάσουν τον όγκο τους. Σε αυτή λοιπόν τη φάση θα προσθέσω μέσα το σκόρδο. Ταιριάζει λοιπόν το σκόρδο με τη μελιτζάνα. Μην το φοβηθείτε και επειδή θα ψηθεί στο φούρνο, θα μαλακώσει και δεν θα είναι έντονη η γεύση του. Σε ενοχλεί το σκόρδο. Κατερνάκι. Έχει σκόρδο. Ναι, ναι. Το έχω φάει όλο. Έχεις φάει τα πάντα φέτος με μένα. Η αλήθεια είναι. Και πρέπει τώρα να πάρω κανένα κιλάκι, οπότε τέλεια. Αύριο σου έχω γλυκάκι. Λοιπόν, εδώ, μόλις μαλακώσει και λίγο το σκόρδο, θα μου το σοτάρετε 5 λεπτάκια περίπου με το σκόρδο. Θα προσθέσετε μέσα τον πελτέ ντομάτας. Εδώ. Θα αφήσετε λίγο και τον πελτέ να ψηθεί για να αρχίσει να βγάζει όλο το άρωμα. Ωραίο. Κουκουνάρι πολύ. Αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κουκουνάρι. Το οποίο το έχουμε περάσει λίγο από το τηγάνι για να πάρει λίγο ωραίο χρόνο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Που δεν είμαι τσιγκούνα, ρε παιδί μου. Πραγματικά. Έλα, απλά έχω πάθει σοκ με το πόσο ακριβό είναι το κουκουνάρι στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε έξω από κουκουνάρι? Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλους ξηρούς καρπούς. Γιατί είναι τόσο ακριβό? Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Ούτε εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω. Είναι το μόνο, παιδιά, που έχω πάθει σοκ με την τιμή. Ναι. Λέω. Δηλαδή κουκουνάρι είναι ακριβό. Τώρα. Εάν οι φίλοι που μας παρακολουθούν δεν θέλουν τον άλλο καταλόγο, το αφήνετε στην άκρη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα προσθέσω εδώ τώρα το λευκό κρασί. Εδώ. Και την ζάχαρη.
Θα βάλουμε μυρωδικά μέσα. Μπόλικα. Αν δεν θέλετε να βάλετε αυτά τα συγκεκριμένα, βάλτε ό,τι σας αρέσει εσάς. Βάλτε βασιλικό, μόνο μαϊντανό, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και στο τέλος θα προσθέσουμε και το κουκουνάρι. Αλάτι. Πιπέρι. Εδώ. Θα τα φέρετε 2-3 γύρες. Να εξατμιστεί το αλκοόλ από το κρασί. Ένα πεντάλεπτο, δεν θέλει παραπάνω εδώ. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το φαγητό. Λοιπόν, έχω τις μελιτζάνες. Τις έχω πλύνει, τις έχω καθαρίσει και αρχίζω να τις χαράζω. Θα το κάνουμε τώρα μαζί, απλά για να δείτε. Τις χαράζω όχι μέχρι κάτω. Ναι, να γίνει ακορντεόν. Για να γίνει ένα ακορντεόν. Θα τις βάλω στο ταψάκι μου. Εδώ. Μου την παλιά. Πάμε λίγο να το φτιάξουμε. Τώρα με ενοχλούν όμως αυτά γιατί είναι λίγο μεγάλα και θα τα βγάλω. Ακορντεόν. Με ένα μαχαίρι. Απλά δεν θα χαράξετε τις μελιτζάνες μέχρι κάτω στο τέλος. Για να μην διαλυθούν τελείως. Εδώ. Αυτό. Άπως θα φτιάξει γλυκό. Ναι. Ωραία. Τι. Ιταλικά κανόλι. Ωραία. Ήμουν ανάμεσα από το να φτιάξω πατσά για την τελευταία... Σοκ και δέος. Έλα ρε παιδί μου, λίγο χιούμορ. Οκ, okay, εντάξει. Έλα. Αλλά λέω μετά, εντάξει. Ας μην υπερβάλλω τελευταία στιγμή. Λίγο ποδαράκι. Λοιπόν, βάζεις τις ντομάτες βάζουμε τώρα, έχουν πάρει τις ντομάτες, τις έχω κόψει σε ροδέλες και τις έχω κόψει στη μέση. Και βάζω τώρα από μισή ροδέλα. Έχεις φάει πατσά ποτέ. Εδώ. Ούτε κι εγώ δεν τρώω, θέλω να σου πω. Ποιος τρώει. Είναι πολλοί κόσμος που τρώει. Ειδικά αν ξενυχτήσεις, φτιάχνουν το στομάχι. Ναι. Έτσι λένε. Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό. Να τους. Γρηγόρη, έχεις φάει πατσά. Ήμουν σίγουρη. Πάντα έχει φάει ο Γρηγόρης. Εγώ και πετρέλαιο τρώω. Δεν σου λέω εγώ, παιδί μου. Έχει φάει τα πάντα. Ήμουν σίγουρη ότι έχει φάει πατσά. Ωραία, ναι. Εδώ. Και χωρίς να έχω ξενυχτήσει. Και η Ναταλή είναι τόση δά, ξέρω εγώ. Εδώ είμαστε. Της έδωσα κέφαγη και η Ναταλή. Και τι έκανε, δεν σε χώρισε. Σχεδόν με χώρισε. Ειρωτικά, να πω το εξής. Αν οι φίλοι μας, εγώ έχω προσθέσει και πατάτες. Εάν θέλετε να προσθέσετε και πατάτες, κόψτε και κανένα δυο κηδονάτες, βάλετε μέσα. Εάν προσθέσετε λοιπόν πατάτες, θα μου βάλετε σίγουρα ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Για να βοηθήσουμε να ψηθούν και οι πατάτες. Αλάτι. Βάλετε μπόλικο. Πιπεράκι. Εδώ. Και τώρα με ένα κουτάλι θα πάρετε τα κρεμμύδια. Ωραίο ανθότυρο, Αντρέα. Το πήραμε στο πυρές. Το ανθότυρο στο πυρές. Να μου πεις ποιο είναι μετά. Α, όχι, αυτό είναι πολύ σωστό. Εγώ τρώω πολύ ανθότυρο. Μ' αρέσει πολύ με φυγανιές. Ωραία. Θα περιχύσετε από πάνω τις μελιτζάνες. Λοιπόν, και ό,τι περισσέψει από τα κρεμμύδια εδώ, θα τα βάλετε πολύ απλά στο ταψάκι. Εδώ. Ελαιόλαδο είναι ένα φαγητό το οποίο θέλει λάδι. Θα ρουφήξει κιόλας η μελιτζάνα, αλλά εκτός αυτού είναι λαδερό φαγητό. Λοιπόν, όπως είναι τώρα το ταψί, θα το βάλετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, πάνω και κάτω, για μία ώρα ακριβώς. Θα το βγάλετε, θα προσθέσετε από πάνω ανθότυρο. Αν δεν θέλετε ανθότυρο, εγώ θεωρώ όμως ότι ταιριάζει, γιατί είναι πιο μαλακό. Δεν είναι τόσο... Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Και με ψωμάκι φρέσκο και καλή σας όρεξη. Τέλεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.